Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στο χώρο του πολιτισμού και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια αγαπημένη δικιά μας συγγραφέα εδώ, κριτικιά, από τα πεζά, την Άννα Γαλανού. Καλή σου μέρα, Άννα. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και στο ραδιόφωνο του Sky στη Κρήτη. Είσαι καλά. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς ήταν έτσι αυτός ο τελευταίος χρόνος, αυτοί οι τελευταίοι 15 δύσκολοι μήνες για σένα? Δύσκολοι πολύ, πραγματικά, για όλο τον κόσμο. Κοίτα, εμένα δεν με ενόχλησε τόσο πολύ ούτε το κλείσιμο ούτε τίποτα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με ανθρώπους που φύγανε και δυστυχώς, ας πούμε, χάσαν πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς, εγώ προσωπικά είχα και προσωπικές απώλειες και συγγενείς και πολλοί φίλους οι οποίοι δεν τα κατάφεραν. Αυτό με έριξε ψυχολογικά, η αλήθεια. Και εκνευρίστηκα πάρα πολύ και με όλους αυτούς οι οποίοι βγήκαν και έλεγε ο καθένας το κοντό και το μακρύ του, ας πούμε. Τι να πω, στεναχωρήθηκα πραγματικά, δηλαδή με την ανεμελιά του κόσμου, έτσι, να βγούμε, να κάνουμε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι μια πανδημία, έπρεπε να υπάρχει μια προσοχή, έπρεπε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας αυτό. Και πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε έτσι με προσοχή, γιατί ο ιός παραμένει εδώ, δεν έχουμε ξεφύγει, δεν έχουμε περάσει. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, πρέπει να προσέχουμε ακόμα και εμβολιασμένοι, μέχρι να δημιουργηθούν αντισώματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πανδημία, η οποία, αν το πάρουμε και ιστορικά, όλες τις πανδημίες οι οποίες έχουν γίνει από τη καταγραφή, μάλλον από παλιά, έχουν ένα περιορισμένο χρόνο, δηλαδή είναι 2, 2,5, 3 χρόνια το πολύ. Πριν ανακαλυφθεί, ας πούμε, το εμβόλιο της ευλογιάς, εκατομμύρια άνθρωποι, 3 ολοκαυτώματα, για να τα πούμε τα πράγματα, ας πούμε, έτσι, που είναι και το πιο πρόσφατο, κατέστρεψε αυτό το πράγμα. Τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να πληροφορηθείς στον κίνδυνο, να προφυλαχτείς από αυτόν. Και παρόλα αυτά, εγώ δηλαδή προσωπικά βλέπω μια έτσι χαλαρότητα γενικά. Okay, δεν μπορεί και ο άλλος να σε βάλει με τις αλυσίδες. Δηλαδή σου λέει, σου παρέχω εμβόλια, σου παρέχω self-test. Σου δίνω κάποιες οδηγίες να είσαι προσεκτικός, να προφυλαχτείς, να προφυλάξεις και τους άλλους. Τι άλλο να κάνει, πάρει το βουρδουλά? Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε συνείδηση οι ίδιοι πολίτες. Θέλει προσοχή, γιατί η πανδημία παραμένει έτσι, είναι εδώ, ο ιός δεν έχει φύγει, οπότε θέλει προσοχή. Είδαμε με χαρά ότι μας έβγαλες ένα νέο παιδί πριν από λίγες εβδομάδες, στη πόλη των Λιγμών, εκδόσεις Διόπτρα. Για μίλησε μας λίγο για το νέο σου μυθιστόρημα. Είχα να σας πω, καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος στήριξε το βιβλίο και το οποίο και μέσα στην πανδημία, δεύτερη χρονιά που βγάζομαι στην πανδημία βιβλίο, κατευθείαν ανέβηκε στα bestseller. Είναι ένα ιστορικό λοιπόν βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στο Βυζάντιο, στην περίοδο της πρώτης περίοδου της οικονομαχίας. Η οικονομαχία, έτσι όπως διδάχτηκε στα σχολεία, είναι απλά μια σελίδα ιστορίας, όπως λέω εγώ, γιατί το μελέτησα το θέμα. Πράγματι, ναι. Είναι λίγο υποτιμημένη και όμως τα αποτελέσματα ήταν τραγικά και ολέθρια και ταλανίζουν ακόμα και σήμερα το χριστιανισμό. Δηλαδή το πρώτο σχίσμα ανάμεσα στη Ρωμαιοκαθολική και στην Ανατολική Εκκλησία έγινε τότε. Υπήρχε μια πολύ ταραγμένη περίοδος όπου υπήρχε ένας φανατισμός ακραίος και από τις δύο μεριές, και από τους οικονόφιλους και από τους οικονομάχους. Σας λέω το ιστορικό φόντο, γιατί το βιβλίο δεν είναι αμυγός ιστορικό, είναι ιστορικό μυθιστόρημα, έχει μυθοπλασία μέσα. Έχει δηλαδή ένα ωραίο έρωτα, έχει μια ωραία περιγραφή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας γενικά και στην επαρχία και όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Έχει μια μεγάλη περιγραφή, πολύ ωραία, στο Μέγα Παλάτιον, το οποίο με ταλαιπώρησε και πάρα πολύ, γιατί τα στοιχεία που βρήκα ήταν πάρα πολύ λίγα, δεν σώζεται τίποτα από το Μέγα Παλάτιον. Παρ' όλα αυτά το φόντο ήταν το εκείνο το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον, διότι μεν οικονόφιλοι περιφέραν τις εικόνες σαν είδωλα και παρακινούσαν τους πιστούς να ξύσουν την πογιά, να την πιούνε, γιατί θα θεραπευτούν από αρρώστιες. Προτρέπαν τους νέους να πάνε στα μοναστήρια, μείναν τα σύνορα αφύλαχτα, με χίλιους κινδύνους για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.
Και απ' την άλλη, οι άλλοι λίλατουσαν, καταστρέφανε, καίγανε. Γινόταν δηλαδή ακραία πράγματα και από τις δύο μεριές. Αυτό λοιπόν το σημείο, σύντατα αποτελέσματα τα οποία έφερε, το ότι για πρώτη φορά το Βυζάντιο βρέθηκε με άδειο θησαυροφυλάκιο, γιατί έπρεπε να φτιαχτεί μισθοφορικό στρατός, επειδή σωστά, δεν υπήρχε στρατός, να προφυλάξει τα σύνορα, για το ότι έγινε αυτό το χάσμα ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, για το ότι υπήρχαν οι άλλες βιοπραγίες, από την άλλη μεριά να βγάζουν τους μοναχούς με τις μοναχές ολόγυμνους στον υπόδρομο και να τους περιφέρουν. Ήταν και μια πολύ ταραγμένη περίοδος έτσι, ναι, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Όλο αυτό είναι το πλαίσιο. Πάνω σε αυτό λοιπόν ζει η ηρωίδα μου η πριγκίπισσα Αλεξία, την οποία και αυτή και τον αγαπημένο της τοποθετώ μέσα στο παλάτι, γιατί ήθελα να δείξω το μέγα παλάτι, δεν έχει περιγραφεί σε βιβλίο η αλήθεια. Τους δεδαλώδες διαδρόμους, τις υπόγειες τοές, τις ίντριγκες που γινότανε, τις δολοπλοκίες που γινότανε, ακόμα και έτσι παρατραβηγμένα λίγο, μπορεί να φανούν στον αναγνώστη, αλλά όμως τα έχω γράψει πολύ light, ήταν τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Ναι. Και παρακολουθώντας τη ζωή της Αλεξίας, η οποία την παρακολουθούμε από 14 χρονών, μέχρι κάποια μεγάλη ηλικία, κάνουμε μία περιπλάνηση και στο Μέγα Παλάτιο και στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, στα μοναστήρια, πώς λειτουργούσαν, πώς γινόταν οι εκστρατείες, πώς γινόταν οι συμμαχίες με τους δυτικούς τότε, υποτίθεται συμμάχους, σε εισαγωγικά, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έτσι έχουν το τέτοιο της φαντασίας και της μυθοπλασίας του μυθιστορήματος. Περιπλανιέμαι στην επαρχία, όπως σας είπα, της Κωνσταντινούπολης, πώς διασκέδαζε ο απλός κόσμος. Περιγράφω ένα θείασο περιπλανόμενο με νάνους, σκηνοβάτες, ακροβάτες, ζογκλέρ κλπ. Γράφω για το Ρωμανό τον Υμνοδό και τους ύμνους, οι οποίοι ήταν τότε το αποκορύφωμα, ας πούμε, της ομορφιάς και της μαγείας, ας το πούμε έτσι, του χριστιανισμού, το οποίο επίσης δεν αναφέρεται δυστυχώς. Όλα μου κέντρισαν έτσι το ίδιο και έγραψα ένα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο και πολύ ψαγμένο. Αυτό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Πόσο εύκολη ήταν η έρευνα για αυτή την περίοδο? Πάρα πολύ δύσκολη. Μανώλη, ειλικρινά με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Το έχω γράψει το βιβλίο τρεις φορές. Για να δώσω την οριστική μορφή. Το ψάξα πάρα πολύ το θέμα. Ανέτρεξα σε ό,τι πηγές μου παραχώρησε, ας το πούμε έτσι, και η βιβλιογραφία και το μέσο, το ιντερνετικό μέσο. Και ταυτόχρονα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ λόγω του κορονοϊού να πάω σε ιστορικά αρχεία, όπως μπράβο, και ναι, είναι και ο περιορισμός. Δηλαδή λίγα πράγματα. Στην Βιβλιοθήκη Αθηνών πήγα, που έχει αρκετά πράγματα να βρήκα, δηλαδή στοιχεία από εκεί. Εκεί βρήκα το Μέγα Παλάτιον και κάποιο καρύφημα που είχε κάνει ένας περιηγητής εκείνης της εποχής, πώς ήταν και λοιπά, για να το περιγράψω, πώς ήταν τα τρίκλινα, πώς ήταν οι στοές και λοιπά. Να ρωτήσω, είπες το έγραψα τρεις φορές. Πόσο, όχι εύκολη τώρα ή δύσκολη, πώς παίρνει μια απόφαση ένας συγγραφέας να πει ότι αυτό δεν, το πετάω, delete, πάμε από την αρχή? Ναι. Είναι δύσκολο, γιατί... Τι είναι αυτό είναι που δύσκολο. Σου κάνει, τι είναι αυτό που σου χτυπάει το καμπανάκι και σου λέει ότι δεν είναι αυτό που θέλω. Κοίτα, διαβάζοντας ένα βιβλίο, επειδή διαβάζω και είμαι και καλή αναγνώστρια, διαβάζω και πάρα πολλά βιβλία, δεν γράφω μόνο. Έτσι, διαβάζοντας λοιπόν την πρώτη ανάγνωση, λέω, ας πούμε, ότι εγώ γράφω ένα μυθιστόρημα. Λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ωραία, δεν γράφω αμυγός ιστορία. Ο άνθρωπος που θέλει να διαβάσει ιστορία θα πάρει ένα αμυγός ιστορικό, ναι, ναι, ιστορικό βιβλίο. Τα γεγονότα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δώσω τόση έκταση στη Συμμαχία της Ειρήνης της Αθηναίας, ας πούμε, που περιγράφουμε τον Καρλομάγνο. Είναι ένα περιττό στοιχείο του βιβλίου, δηλαδή δύο κεφάλαια ήταν περιττά για να αναπτύξω όλη αυτή, γιατί έγινε πανικός τότε που έκανε συμμαχία με τον Καρλομάγνο, ας πούμε, Ειρήνη Αθηναία. Αυτό λοιπόν το αφαίρεσα. Το αναφέρω απλά σαν γεγονός. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνω, γιατί ο άλλος που διαβάζει ένα μυθιστόρημα χάνει τον ιρμό του ξαφνικά από την ιστορία της Αλεξίας και του Βαρδί. Βαρδίς είναι ο ήρωάς μου, ένας παλατιανός αξιωματούχος. Μετακινείται, ας πούμε, στη Δύση και πώς ήταν
η κατάσταση στη Δύση και όλα αυτά, ας πούμε. Ήταν περιττά. Αν κρίνω, δεν ξέρω πώς ήταν το αποτέλεσμα από αυτά που πέταξες, αν κρίνω από τα σχόλια για αυτό που βγήκε πάντως, σε δικαιώνει, φαντάζομαι. Νομίζω, ναι. Απόλυτα. Έχει όντως αγκαλιαστεί, παρά το ότι είναι ελάχιστες εβδομάδες που έχει κυκλοφορήσει από τη Διόπτρα. Δεν μου λες, εσύ ταξίδεψες πίσω στο χρόνο στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, θα σε βρούμε κάπου μέσα στην πόλη των Λιγμών? Θα με βρείτε στα συναισθήματα που περιγράφω. Κοίτα, εγώ δεν προσωποποιώ, η αλήθεια είναι τον εαυτό μου μέχρι στιγμή τουλάχιστον, εκτός και αν γράψω ένα βιβλίο που αναφέρεται στην Κρήτη, που είναι στα άμεσα σχέδιά μου, η αλήθεια. Λοιπόν, αλλά προς το παρόν με βρίσκεται στις απόψεις μου. Εγώ τοποθετούμε σαν συγγραφέας πάντοτε, σε όλα μου τα βιβλία. Δεν βγάζω νουράμα απ' έξω, δηλαδή ο αναγνώστης καταλαβαίνει ποια είναι η θέση μου. Θα με βρείτε στις περιγραφές των συναισθημάτων, που είναι πάρα πολύ έντονα. Θα με βρείτε σε αυτά τα... σε αυτά τα στοιχεία, ας το πούμε έτσι, τα πιο προσωπικά, τα πιο βαθιά. Περιγραφικά ταξιδεύω πάντοτε όταν γράφω ένα βιβλίο, δηλαδή και όταν έκανα την τριλογία, ας πούμε, που περιέγραφα την Ενετοκρατία στο Χάνδακα και όλα αυτά που έκανα. Ναι, τους δρόμους της καταιγίδας. Εκεί ταυτοποιήθηκα απίστευτα. Ήταν και διαφορετικό, είσαι επειδή είναι το νησί. Ήταν η Κρήτη, ακριβώς. Ναι. Εδώ με το Βυζάντιο, να σου πω, με δυσκόλυψε λίγο. Είναι μια σκοτεινή εποχή το Βυζάντιο, γενικά. Δεν είναι η υπεφωτισμένη, ας πούμε, εποχή που φαντάζονται όλοι. Υπήρχαν πάρα πολύ καλά διαλύματα από αξιοπρεπείς και υπεφωτισμένους αυτοκράτορες, αλλά ήταν, οι περισσότεροι ήταν έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλές δολοπλοκίες, αδερφό στον αδερφό, γλωσσοκοπούμε τον τάδε για να του κόβουμε τη γλώσσα, δηλαδή για να μην γίνει αυτοκράτορας, γιατί πρέπει να είναι άρτιος. Τέτοια πράγματα, σκοτεινές εποχές, δύσκολο το Βυζάντιο πολύ. Και που άφησαν και ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα για την, που κρατάει μέχρι τις μέρες μας, έτσι, αυτές οι κόντρες. Η ισορροπία ανάμεσα στο μύθο και στη φαντασία τη δική σου και στο ιστορικό πλαίσιο που πρέπει να βάλεις το όλο θέμα, είναι κάτι που σε δυσκολεύει, σε πιέζει κλπ, ή σου βγαίνει πλέον εύκολα? Δεν μου βγαίνει εύκολα στο ιστορικό βιβλίο, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμώ τους ανθρώπους, τα ιστορικά γεγονότα μάλλον, και όπως έχουν καταγραφεί. Άρα λοιπόν είμαι πάρα πολύ προσεκτική, δεν βάζω προσωπικές μου θέσεις, ούτε αλλάζω στοιχεία, γιατί έχω δει τέτοια βιβλία τα οποία κατατοδοκούν και τα κατά πώς πάει η μυθοπλασία, λέει, χάρη ιστορίας, ας πούμε, χάρη δηλαδή να συνεχιστεί. Εγώ είμαι πάρα πολύ πολύ συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη στα ιστορικά στοιχεία. Άρα λοιπόν κάνω τη μελέτη μου, καταγράφω το ιστορικό πλαίσιο, το υπαρκτό ιστορικό πλαίσιο, το τεκμηριωμένο, και από εκεί και πέρα πάνω σε αυτό στείνω τη μυθοπλασία. Δηλαδή δεν είναι τόσο, είναι σε τριπλή φάση η γραφή των ιστορικών μου βιβλίων. Συγκερνάω τα γεγονότα, λέω, ας πούμε, αυτό το γεγονός θα μπει εκεί, γιατί ο ήρωας πρέπει να τρέξει μετά να πάει στο επόμενο γεγονός, δηλαδή τα συνδυάζω με τέτοιο τρόπο. Είναι λίγο περίπλοκη η γραφή μου στο ιστορικό μυθιστόρημα, νομίζω όμως ότι έχω δικαιωθεί, δηλαδή οι κριτικές που έχω αποσπάσει ακόμα και από πολύ δύσκολους έτσι βιβλιοκριτές ιστορικών μυθιστορημάτων είναι πάρα πολύ καλές. Επειδή εγώ έχω το γνώρι σε αυτόν ότι δεν είμαι ιστορικός, άρα πρέπει να ακούσω τους ιστορικούς καταρχήν. Και νομίζω ότι έχεις καταφέρει απόλυτα, θα το ξαναπώ. Φαίνεται από τον, πέραν από τους κριτικούς, φαίνεται και από την αγάπη του κόσμου. Επόμενα σχέδια, Άννα Γαλανού. Δουλεύω ένα πάρα πολύ δύσκολο μυθιστόρημα επίσης, σε άλλη εποχή, καμία σχέση με, ας το πούμε έτσι, αμιγώς ιστορικό. Είναι ένα πολυεπίπεδο μυθιστόρημα, το οποίο έχει μια μεγάλη αναφορά στην Κρήτη και το οποίο είναι ένα, έχει ξεκινήσει από το 2012, για να καταλάβετε. Κρατάει χρόνια αυτή η κολλή. Κρατάει χρόνια, πολλά. Το δουλεύω τώρα όμως, θέλω, νομίζω ότι έφτασε η ώρα του να βγει όπως πρέπει. Αν τα καταφέρω θα το βγάλουμε του χρόνου. Παράλληλα οι εκδόσεις Διόπτρα κάνουν μια επανεκτύπωση σε ένα παλιότερο βιβλίο μου του 12, το 2012, στις Τρεις Φωτιές.
Γράφω διάφορα τώρα. Να σε ρωτήσω γι' αυτό, για τις τρεις φωτιές. Έτσι, έρχεται ένα βιβλίο λοιπόν, επανεκτυπώνεται μετά από τόσα χρόνια. Τι αισθήματα δημιουργεί στο συγγραφέα του? Επειδή είναι και ένα από τα αγαπημένα μου το συγκεκριμένο, έχει και αυτό αναφορά στο Ρέθυμνο κυρίως, στην Κρήτη. Να σου πω τα συναισθήματα. Είναι συγκίνηση μόνο. Δηλαδή ότι μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν αναγνώσεις οι οποίες πιέζουν. Γιατί κάνει το εργατικό σήκος, δεν βγάζει ένα βιβλίο. Απλά και αν δεν υπάρχει, όχι βέβαια, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Να συμπληρώσει το συγγραφικό έργο του συγγραφέα, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάρα πολλοί πιέζουν, στέλνουν μηνύματα. Θέλουμε και αυτό το βιβλίο, δεν το βρίσκουμε, έχει εξαντληθεί. Αυτό λοιπόν και μόνο σου δίνει ένα κίνητρο και να το ξαναδουλέψει το βιβλίο, να το δει με άλλο μάτι μετά από τόσα χρόνια. Γιατί μπορεί να βγει και το 12, αλλά μπορεί να είναι γραμμένο μια δεκαετία πριν, επειδή εγώ έτσι γράφω, ας πούμε. Δεν τα αφήνω και οριμάζουν αρκετά τα βιβλία, η αλήθεια. Και μου δημιουργεί αυτό το συνέστημα τη υποχρέωση να είμαι εντάξει απέναντι στους αναγνώστες μου και της μεγάλης συγκίνησης ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος αναζητά ένα βιβλίο το οποίο έχει εξαντληθεί το 2013. Δεν το βρίσκουν και εμένα με έχουν φάει στα μηνύματα. Λέτε, το τι μηνύματα μου στέλνουν. Μεγάλη υπόθεση. Δεν το συζητάμε. Τις φωτιές είναι το κάτι άλλο, ας πούμε. Και παράλληλα, αυτή τη στιγμή το βιβλίο είναι πρώτο σε πωλήσεις, το αυτό που τρέχει τώρα, ας πούμε, στη Διόπτρα. Και όλα αυτά, εντάξει, είναι ένα καλό, πώς να το πούμε έτσι, μου δίνει μια ανάσα, παιδί μου, με κάνει περήφανη, με κάνει να νιώθω όμορφα, ας πούμε. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι η πόλη των λιγμών, εκδόσεις Διόπτρα, Άννα Γαλανού. Θα σε δούμε το καλοκαίρι στην Κρήτη. Είναι στο πρόγραμμα. Περιμένω να τελειώσω τη δεύτερη δόση του εμβολίου, που είναι 16 Ιουνίου. Και μετά πρέπει οπωσδήποτε να καταρχήν να δω τη μάνα μου, ας πούμε. Και θα έρθω οπωσδήποτε Κρήτη. Μάλιστα. Ό,τι καλύτερο. Και για την πόλη των λιγμών και για όλα σου τα σχέδια και με χαρά να τα πούμε και από κοντά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σε ξανάκουσα, Μανώλη, και πάντα σε ακούω. Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά κι εσείς και να προσέχουμε όλοι. Όλοι, όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε εμείς κατευθείαν σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.